οπουδήποτε άλλοτε. Περισσότερο από ποτέ άλλοτε προέχει να διατηρήσουμε, να προβάλλουμε και να αναδείξουμε την αμαρτιώτικη κριτική μας παράδοση. Ευχαριστώ όλους όσους βοήθησαν για την πραγματοποίηση της απόψινής εκδήλωσης. Τους καλλιτέχνες θα μας σεργιανίσουν στη μουσική του Λεωνίδα Κλάδου. Το Μανώλη Κακλή, τον Παντελή Κρασαδάκη, τον Ζαχαρία Μελεσανάκη, τον Κώστα Κακουδάκη, τον Κώστα Βραδινάκη, το Γιάννη Αγγελάκη, το Μανώλη Βερδινάκη, το Στέλιο Παπαδάκη, το Σπύρο Παπαδάκη και το Στέφανο Μαράκη. Το γνωστό σε όλους μας Γιώργο Πιτόρο που δέχτηκε να παρουσιάσει την απόψινή εκδήλωση. Το γιατρό Μανώλη Παπυράκη και την κόρη του Βιργινία Παπυράκη, που θα μας μιλήσουν για το μαέστρο της κριτικής μουσικής, τον Λεωνίδα Κλάδο. Τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νικόλαο Κόκκινο, το δημοτικό σύμβουλο από τα Πλατάνια Βασίλη Κλάδο. Το δημοτικό σύμβουλο από τα Πλατάνια Λίτινα Γιάννη, τον πρόεδρο του χωριού, τον πρόεδρο και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατανίων, για τη βοήθεια που πραγματικά προσέφεραν στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρίου, κύριο Γαλάτιο Μοσκονά, και στους υπεύθυνους των πολιτιστικών του Δήμου, την κυρία Ελένη Δασκαλάκη και τον κύριο Γιώργο Μουρζανό. Ιδιαίτερα ευχαριστώ όμως την οικογένεια του Λεωνίδα του Κλάδου που είναι όλοι σύσσωμοι εδώ απόψε. Ευχαριστώ βέβαια και όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Θα παιχτεί ένα βίντεο, κυρίες και κύριοι. Έχει τραβηχτεί περίπου το 1994 και είναι γυρισμένο εδώ στα Πλατάνια. Είναι περίπου 8 λεπτά. Παρακολουθήστε το. Με τα ταβλιά που αρχίζει και με ένα ψευτολυράκι που μου είχαν φτιάξει το μητά του αναστηροκόμος εκεί και το έπαιζα αυτό, αλλά μόλις άρχισε και έπαιζα λίγο και ξεκαθάριζα κάτι εκεί. Ξεκαθάριζε. Εσύ είμαστε εδώ πέρα στο σπίτι, αυτό είμαστε 8 αδέρφια. 8 παιδιά. Αδέρφια. Και δύο οι γονείς μου, 10. Δύο οι βοσκοί που είχε ο πατέρας μου, 12. Και είχε 4 τσίγους, που και ο τσίγος είναι ένας άνθρωπος. Και σε αυτό το σπιτάκι ζήσαμε και μεγαλώσαμε όλα τα παιδιά εδώ. Εδώ κάπου είχε ένα φούρνο, τον οποίο χαλάσανε βέβαια, το χάλασε.
καθόλου. Εδώ θα κάθομαι τώρα εγώ να τριγωνίζω. Άμα να τριγωνίζω γρή εκεί, τι να τραγουδάω. Και έβλεπες τη μάνα μου κακομοίρα, ο πατέρας μας υπόθεσαν. Να βλαστιμούν, παρέτσε την να πάει στο διάλογο, σου σπάσω, παρέτσε την. Να μου κάνουν έτσι το χέρι, να μου πετάξουν το κουλό, ξέρεις τι πας. Σούπρος για την ώρα σου, δηλαδή γύρα και δε, ναι, δεν πήγαινε στα πρόβατα και δεν ξέρω. Και ζημιές έκαναν, μεγάλες ζημιές, γιατί κάθε καλοκαίρι. Δεν μπορούσαν να φανταστούν οι γονείς σου εκείνη την εποχή, Λεωνίδα, ότι η γύρα ήθελε να κάνει. Μπάμε μου ήταν δύσκολες οι εποχές τότε, διότι εδώ στο χωριό του είχε τόσους μερακίδες, τόσους ωραίους ανθρώπους που γλεντάγανε κάθε μέρα. Παρέα από το ένα σπίτι στο άλλο, ολόκληρα μερόνυχτα. Δεν τους κεγόταν καθί. Στι βουνοκορφές γύρω-γύρω. Εδώ, αυτές οι βουνοκορφές που βλέπεις, όπου θα δούμε ένα ψηλό βουνό κορφαλάκι. Δεν υπάρχει να... κορφαλάκι να μην έχει πάρει μια κοβιά. Πάνω να κάτσω στην απάνω μεριά σας, σαν τον Κοτσιφό, που λέει ο λόγος, και να τραγουδώ και να παίζω. Μετά είναι και τόπος όμως εδώ πέρα, αλλά όποια, πιστεύω όποια να βγεις σε όποια βουνόκορφα και να βγεις. Θυμούμε συγκεκριμένα εδώ μια βραδιά που είχε το πατέρα μου τα πρόβατα, εκεί ήταν μπρεγμένος τώρα από το χειμώνα. Να μας το είναι τσιχουλιασμένα τα παιδιά μαζεμένα γύρω γύρω στη φωτιά. Και εγώ με το λιράκι δεν έδινε σημασία, εγώ πως ήταν μπρεγμένη που δεν ήταν. Και άλλο πάω μια μέρα μακαρίτσο πατέρα με το λιράκι, τάκ τη μία το κάνει χίλια κομμάτια και το πετά στη φωτιά μέσα. Ωραία, πάρα. Πάμε, κακό, ε. Βγαίνω λοιπόν απ' έξω, βγήκα από μέσα από τη φορτική και έτρεχα λοιπόν και στον ρόλο. Χτυπώμουν εγώ και φόρα και έκλαιγα και όλα αυτά. Και εγώ θα πάω φαμέλιο, εγώ θα ψεύτηκα και πήγα φαμέλιο στο μαγαρικάρι. Για να πάρει ζύρα. Έφυγα από το ναμαθιό. Ταραχίσιο, δηλαδή και είναι. Βέβαια, ταραχίσιο και έφυγα. Και έκανα 6 μήνες στο μαγαρικάρι φαμέλιο. Το 39. Και 13 χρονών, το 26 έχω γεννηθεί, 13 χρονών κοπέλι. Και πήρες γύρω από εκεί μετά. Και παίρνω από εκεί 6 μήνες και με συμφωνείς 5.000 δραχμές το χρόνο, δύο ζευγάρια στη Βάνια, στη Βανάκια τέλος πάντων, που είναι εξυπώνητο εδώ. Και εκεί βάλα και πρώτη φορά στη Βανάκια. Και δύο άλλαξε ρούχα. Και έγινε το πατέρα μου σε 6 μήνες και με παίρνει και πήρε με τα λεφτά που είχα δουλέψει, τα πήρε σε καρπό. Σε σπάρι, σε κρυθάρι, τέτοιο. Γύρα, δεν ήπειρες εσύ για τον πατέρα. Όχι, δεν είχα λεφτά, αυτά την πάρα. Ο πατέρας έκανε τον παζάρι, δηλαδή με τον καρπό και μου λέει ο πατέρα, πάμε στο χωριό και άμα πάμε στο χωριό θα σου πάρω μια γύρα. Και ερχόμαστε, ακουστήκαμε εδώ πέρα με έγινε. Άμα έρθαμε εδώ πέρα, γυράσαμε και γυρίσα, πάρε εδώ, πάρε εκεί. Και ξαναφεύγω από εδώ. Πού φύγασες στη γύρα, δεν ξεράπερες, κάπου. Ναι, άκτο να δεις. Πάω ύστερα στην Αγία Παρασκευή του Πατακού, το σπίτι, Φαμέλιος και κάνω 7 μήνες. 7 μήνες. 7 μήνες. Και έρθει πάλι απ' έξω με ξαναπέρνει και τότε σας έδωκε ένα πρόβατο. Ο πατέρας μου ήταν ένα παιδί από τον Αψιγιά, Κουτάκης Στέλιος λεγόταν, ο οποίος έφτιανε λίγες φορές, ήταν ο οποίος πέθανε. Και μου πήρε μια με ένα πρόβατο, δεν ξέρω τώρα είδα του και πέρα, πήρα μια λίρα την οποία την έχω να σε αυτή τη μελιά που θα σας δείξω σε λίγο. Ναι. Την έχω να μην τη σπάσει. Μάλιστα. Και μια μέρα λοιπόν πάλι έπαιζα πάει στην Αρδί και μου την έσπασε κι αυτή. Και φεύγω έστω και πάω στον Άι Γιάννη, στον καημένο Άι Γιάννη, εδώ κάτω σε ένα άλλο χωριό και πήγα Μιλωνάς. Έτσι κάνει και το Μιλωνάς. Και πήρα 125 οκάδες λάδι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, στο Λευτεράκι τη φάμπρικα στον Άι Γιάννη. Και από εκείνο το λάδι εδώ Κανούς Καρσουλή, Κυριάκος Αποστόλους, ο οποίος ήταν τότε ένας ωραίος τεχνίδης, και μου λέει πόσα δράμια θέλω να σου φτιάξω τη λίρα. Πόσα δράμια. Ήτανε μια οκαλάδι τότε ήταν οι οκάδες. Μια οκαλάδι, ένα δράμι έβγαινε λίρα. Μου φτιάξε μου την 90 δράμια. Και μου φτιάξε μια λίρα 90 δράμια. Τότε σας ήτονε που επέρασε ένας μήνας με μπός στο χωριό για να σκοτώσουν. Σου λέει τι έκαμε στο λάδι και εδώ φαίνεται να φάντα κοπέλια που απειλούμε, είμαστε τόση οικογένεια μεγάλη, μου πείσε μου κάνες λίρα. Μάλιστα. Κατάλαβες. Δηλαδή ο γέρος ο Μακαρίτσο ο πατέρας δεν ήτονε καλός, αλλά είχαινε ένα κακό ανάρχο με τους λιράριδες, τους ντόπιους λιράριδες. Μετά που γίνηκα καλλιτέχνης, βγήκα να σποθέσω με στο στερέωμα και μ' άκουσε ο κόσμος και άρχισε και δούλευα και έβγανα και κανένα φράγκο. Μου ζήτηξε συγγνώμη ο γέρος, όχι πως μου ζήτησε, δηλαδή μου έδωσε να καταλάβω ότι μου ζήτησε σαν το συγγνώμη, δηλαδή ότι έσφαλα που σε πίκρανα στα παιδικά σου χρόνια. Μάλιστα. Κατάλαβα, γιατί είδε μετά ότι όλη μου σταδιοδρομία οφείλεται στη λίρα.
και αυτοδίδακτος μεν, ο οποίος δεν είχε κανένα να μου δείξει πώς κουλτίζει η λίρα μπάλι. Ποιοι ήταν οι φημισμένοι λιράδες από την περιοχή? Φημισμένοι λιράδες στην εποχή κινήτωνε ο... από το άνω μέρος, από το μέρος ο Κουρούπης, ο οποίος έπαιζε μια ωραία λίρα, και ο Λευτέρης ο Καπαρός από το άνω μέρος. Αυτοί οι δύο λιράδες εξεκαθαρίζαν δηλαδή από όλους τους άλλους λιράδες. Εδώ λοιπόν είναι αυτή η ελιά που το καλοκαίρι, ο πατέρας μου κτηνοτρόφος βέβαια, είσαι καλή κτηνοτροφία, εμάζευανε 30-35 κρυζιούς, βαρβατό κρυζιούς που λέμε τώρα, και είχα το λιράκι στην μπούρζα. Εγώ ήθελα κάτσω γρίτζι, τα ζώα φεύγανε, μπαίνανε στις τσίπους, μπαίνανε στα χωράκια. Λυκαμένα στη δροσοκοπάδα. Ναι, 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 και δεν είχε άλλο πιο μεγάλη λίρα. Πού μου λέει τι λίρα. Δεν έπαιζα εγώ λίρα. Του πω εγώ σε εγώ δεν έπαιζα λίρα μπαμπά μου. Και μου είδε με στη γανή κρίση και το συνέζει μια παγκένια κατάσταση. Και άρα πάνε ζύγω αν τώρα πάει που να με πιάσει ένα κοστέλι εγώ. Και να πηλιά στον αέρα. Όλοι έχουμε συγκινηθεί, αλλά φαντάζομαι τα αδέλφια του, ο Μύρος, ο Γιάννης, η Ζαχαρένια και, πώς τη λένε την άλλη, και η Γαριφαλιά, θα έχουν συγκινηθεί, βεβαίως τα παιδιά του και βεβαίως τα εγγόνια του. Πριν φωνάξω τον επόμενο μιλητή, θα μου επιτρέψετε για 30 δευτερόλεπτα να σας διαβάσω κάτι από το έργο «Σπασμένες ψυχές» του Νίκου Καζαντζάκη. Σύμφωνα με αυτά που είπε προηγουμένως ο Λεωνίδας, δέστε είναι γραμμένα πριν 80 χρόνια, πόσο επίκαιρα είναι. Η μουσική, λέει ο Καζαντζάκης, η μουσική όλα τα ξέρει. Όλες τις χαρές και όλες τις πίκρες. Κανένας δεν μπορεί να σκύψει στο κουφάρι μιας λύρας ή ενός βιολιού ανάμεσα στις χορδές χωρίς να ζαλιστεί. Είναι σαν να σκύφτης στην άκρη ενός γκρεμού, ενός μαύρου και άπατου γκρεμού, όπου τυφλοπεταρίζουνε και βραχονοσκούζουν σαν νυχτερίδες οι καημοί. Και η ψυχή κλείνει τα μάτια και πέφτει μέσα με το κεφάλι μπροστά σαν λαβωμένο, σαν ζαλισμένο πουλί. Να φωνάξω το Μανώλη. Είδατε κείμενο. Επαναλαμβάνω από τις σπασμένες ψυχές και ευχαριστώ θερμά το δάσκαλο, τον Γιώργη το Σαριδάκη, τον στιχουργό που μου το έφερε στη μνήμη. Θέλω το χειροκρότημά σας για τον Μανώλη τον Παπυράκη, τον γιατρό, τον οποίο θέλω να παρακαλέσω να έρθει κοντά. Είναι κυρίες και κύριοι, όπως και να το κάνουμε, ο ιδεώδης ομιλητής για αυτές τις βραδιές όταν τιμούμε τα μεγάλα πρόσωπα. Έχει βρει τον πελάτο ο Μανώλης, αλλά πρέπει να είναι πάντα μπροστά, γιατί είναι δύναμη. Άλλο ένα χειροκρότημα. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Κυρίες και κύριοι, καταρχήν θέλω να πω πως ειλικρινά αξίζουν συγχαρητήρια στο Δήμο Αμαρίου και το Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατανιών για αυτή την πρωτοβουλία που είχαν να τιμήσουν το μεγάλο κριτικό λιράρι και δημιουργό, τον Λεωνίδα Κλάδο, εδώ στο χωριό του. Εδώ που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Θέλω ακόμη να πω πόσο σημαντικό είναι να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, να παίρνονται αυτές οι πρωτοβουλίες.
Πρώτον, γιατί εκπληρώνεται ένα χρέος. Ένα χρέος να αποδοθεί ένας μικρός φόρος τιμής σε ανθρώπους που προσέφεραν. Σε ανθρώπους που με την παρουσία τους προέβαλαν και τίμησαν τον τόπο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Δεύτερο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι οι φωτεινοί σηματοδότες και οι εκδηλώσεις αυτές δίνουν λάμψη και δυναμώνουν το φως για να δείχνουν στον κόσμο και ιδιαίτερα στους νέους τα μονοπάτια του πολιτισμού, το δρόμο της παράδοσης αυτού του τόπου. Για να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος τι αξία έχει να διατηρήσει τις ρίζες του, ιδιαίτερα στις σημερινές άχρωμες εποχές που ζούμε. Γιατί όπως το δέντρο, έτσι και ο λαός που θα αποκοπεί από τις ρίζες του γίνεται ευάλωτος, γίνεται αδύναμος, καταδικασμένος να μην έχει μέλλον, να μην έχει αύριο. Και πάλι λοιπόν συγχαρητήρια στο Δήμο Μαρίου, μα και σε όλους τους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης για την πρωτοβουλία αυτή που πιστεύω ότι έχει και μια ευρύτερη διάσταση. Δεν τιμάται απόψε μόνο ο Λεωνίδα Κλάδος, ο μεγάλος καλλιτέχνης και δημιουργός. Συγχρόνως, στο πρόσωπό του τιμάται ο πολιτισμός μας, η μουσική παράδοση του τόπου μας. Κυρίες και κύριοι, ο Λεωνίδας Κλάδος ανήκει στη μεγάλη γενιά των κριτικών δημιουργών του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Σε αυτή τη γενιά που κατάφερε να αναβαθμίσει την παραδοσιακή μουσική της Κρήτης και να την παραθώσει γεμάτη λάμψη και ποιότητα στις νεότερες γενιές. Και ήταν ο Λεωνίδας Κλάδος από τους κορυφαίους αυτής της γενιάς που η Κρήτη θα τη θυμάται, θα την τιμά και θα την ευγνωμονεί πάντα. Γεννήθηκε το Γενάρη του 1925 εδώ στα Πλατάνια. Ο πατέρας του Δημήτρης Κλάδος, η μάνα του Χρυσή Λίτινα. Εδώ πέρασε τα παιδικά του χρόνια, χρόνια προσπάθειας και αγώνα για επιβίωση. Εδώ πέρασε τα δύσκολα κατοχικά χρόνια. Εδώ ανδρώθηκε, εδώ πρωτόπαιξε λύρα. Μια λύρα που την έφτιαξε από ασφένταμο ο μπάρμπας του Μανώλης Λίτινας, αδερφός της μάνας του, το 1941. Εκεί πάνω στον Ψιλορίτη, που ζούσαν μέσα σε σπηλιές για να προστατευτούν από τους κατακτητές Γερμανούς. Στα πρώτα του βήματα, στη λύρα, σημαντικό ρόλο έπαιξαν, όπως ο ίδιος αναγνωρίζει, ο Κουρούπης από το Μέρωνα και ο Καπαρός ο Λευτέρης από το Άνω Μέρος. Μετά την κατοχή, κατεβαίνει στο Ρέθυμνο στο οποίο ζει από το 1945 μέχρι το 1947. Εκεί συναντά και γνωρίζεται με όλους τους μεγάλους της εποχής. Τον Παξεβάνη, τον Φουσταλιέρη, τον Μαρκογιάννη, τον Καλογρίδη, τον Λαγό, τον Καρεκλά, τον Σκορδαλό και άλλους. Έχει μαζί τους τις καλύτερες παραστάσεις, τις πιο επικοδομητικές επικοινωνίες. Έτσι, η λύρα του αξιολογείται, καταξιώνεται και επιβάλλεται. Γίνεται πλέον γνωστός σε όλο τον νομό, σε όλη την Κρήτη. Το 1947 πηγαίνει στρατιώτης. Μετά από θητεία 29 μηνών επιστρέφει στο Ρέθυμνο που κάθεται όμως πολύ λίγο. Γιατί το 1951 κατεβαίνει καλεσμένος σε ένα γλέντι στο χωριό Σκούρβουλα της Μεσαράς. Αυτό το γλέντι ήταν η αιτία να γνωριστεί, να περιβληθεί με ενθουσιασμό, εκτίμηση και αγάπη από τον κόσμο της περιοχής και να αποφασίσει έτσι να μείνει στη Μεσαρά. Λίγο αργότερα, στις Μοίρες, γνωρίζεται με μια ξεχωριστή γυναίκα, την Κλειό Τζορτζάκη, και το 1953 παντρεύονται. Δημιουργούν μια υποδειγματική οικογένεια με δύο και δύο κόρες και από τα παιδιά τους είχαν την ευτυχία να αποκτήσουν 8 εγγόνια. Από το 1951 μέχρι που πεθαίνει το 2010, 60 χρόνια περίπου έζησε στις Μοίρες. Κυρίες και κύριοι, ο Λεωνίδας Κλάδος εκτός από τη μουσική είχε μια ξεχωριστή επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα δημιουργώντας βιοτεχνία παγωτού και ζαχαροπλαστικής
την οποία διατηρούν μέχρι σήμερα με επιτυχία τα παιδιά του. Υπήρξε ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερα ζωντανό μέλος της κοινωνίας στην οποία ζούσε, η οποία κοινωνία τον περιμένει. Να παίρνει ο κόσμος, να παίρνει ο κόσμος μυρωδιές, αμάνατες άμα. Να παίρνει ο κόσμος μυρωδιές από τη μυρωδιά σου, από τη μυρωδιά σου. Ο Λεωνίδας Κλάδος από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 είχε παρατήσει τη λύρα. Ούτε γλέντια, ούτε δημιουργική δισκογραφική προσφορά. Όμως ο Κλάδος είχε ήδη δώσει τα δείγματα της μουσικής του μεγαλοσύνης. Έτσι ο κόσμος της Κρήτης, οι Μερακλίδες, οι Παρεϊστές, μα και πολλοί από τους συναδέλφους του, όπως ο μεγάλος Θανάσης Κορδαλός, με τον οποίο συνδεόταν με μεγάλη ολοεκτίμηση, δεν τον άφηναν ήσυχο. Τον παρακινούσαν και τον παρότριναν συνεχώς να ξαναπιάσει τη λύρα. Μέχρι που τελικά εισακούστησαν. Ήταν βέβαια και η αναγκαιότητα που ένιωθε ο ίδιος. Η αναγκαιότητα της έκφρασης ενός ξεχωριστού καλλιτέχνη. Ο Λεωνίδας Κλάδος ξεκινά πάλι, λες και είναι η αρχή. Ξαναπιάνει τη λύρα και συναντά τον ανατέλλοντα την εποχή εκείνη Αστέρα στο κριτικό τραγούδι και μετέπειτα μεγάλο τροβαδούρο της Κρήτης, το Μανώλη Κακλή. Μία συνάντηση που σηματοδοτεί δύο γεγονότα σταθμούς για τα μουσικά χρονικά της Κρήτης. Το καινούριο ξεκίνημα του Κλάδου και την πρώτη δισκογραφική δουλειά του Κακλή. Σε αυτή τη συνάντηση συμμετέχει στο λαγούτο ο ξεχωριστός Μίνος Κοντζαμπασάκης. 1968, κάνε τον πόνο μου χαρά. Στην καρδιά
σε κουράγιο εις την καρδιά. Απού πονεί για σένα, απού πονεί για σένα. Τα χρόνια της ανάπαυλας της δεκαετίας του 60 φαίνεται πως συνετέλεσαν στο να θέλει ο κλάδος να αποζημιώσει τον κόσμο αναδρομικά με μεγάλες δημιουργίες. Φαίνεται η ανάγκη της έκφρασης για ένα καλλιτέχνη προβάλλει σαν χρέος. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Αυτό που θέλει να πει, αυτό που θέλει να δώσει, δεν μπορεί να το κρατάει για πολύ μέσα του. Έτσι οι αρχές της δεκαετίας του 1970 ξεκινά δυναμικά με ξεχωριστές δημιουργίες. Δημιουργίες που έχουν ανεπανάληπτη μελωδικότητα, ξεχωριστό χρώμα και αφάνταστο συνέστημα. Τις επιτυχίες αυτές τραγουδά ο Μανώλης Κακλής, που ήδη έχει γίνει γνωστός και σιγά σιγά ανεβαίνει και καταξιώνεται στις καρδιές του κόσμου. Λαγούτο παίζει ο μεγάλος Βαγγέλης Μαρκογιαννάκης, Μαρκοβαγγέλης. 1973, βάνοτα με τη μοίρα μου, ήπια κρασί απ' τη χαρά. Από ποτέ
πως να αγαπά δεν ξέρει. Άντες αμάν πως να αγαπά δεν ξέρει. Ποια κρασί από τη χαλά. Για ποιον από τη χαλά κρασί, κρασί από την αμαρτία. Κράσια την αμαρτία. Και τώρα πάμε δυστυχείς και τώρα πάμε δυστυχείς. Ανεσάμα μέσα, μέσα στην ευτυχία. Η πηγή δεν σταματά ούτε λεπτό, είναι αστήρευτη. Ο καλλιτέχνης που νιώθει την ευθύνη για να δώσει κάτι καινούριο δεν περιμένει. Τρέχει. Βιάζεται να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του, να δώσει τα μηνύματα, να αγγίξει τις καρδιές του κόσμου. Έτσι προχωρεί. Δημιουργεί. Αυτό κάνει και ο κλάδος. Μέσα της δεκαετίας του 70, πάλι με τον Μανώλη Κακλή, γνήσιο εκφραστή του βάθους της κάθε μελωδίας, και με συνοδό Λαγουτιέρη τον ξεχωριστό Νίκο Καδιανό, συνεχίζει. 1976, ξένες καρδιές εγλέντιζα. Γιατρό.
γίνεται γιατρός να γιάνει την πληγή μου. Άντε σαν μάνα γιάνει την πληγή μου. Είχα καρδιά πεχέρουτο, ο κόσμος θα την πρέπει. Κάτε σάμα, ο κόσμος να την βλέπει. Μα εσύ μου την, εσύ μου την κατάτησε. Σε χάλια που δεν πρέπει. Άντε σάμα, σε χάλια που δεν πρέπει. Θα βγεις, άμα θα βγεις. Στο γλυκό χαράμα θα βγεις, σβήνουν τα άστρα. Άντε σαμάν ώρα που σβήνουνε τα άστρα. Διόλα καρνάδα, διόλα καρνάδα γίνεσαι, άμα γίνεσαι. Γίνεσαι στη σκέψη μου τη γλάστρα. Άντε σαμάν στη σκέψη μου τη γλάστρα. Η ανεπανάληπτη μελωδικότητα της λύρας του κλάδου και το λαγούτο με τη θεϊκή φωνή του Μανιά αγγίζουν και πάλουν τις χορδές της ψυχής. Το σμίξιμο τέλειο. 1977, Τσαγάπη στο Γαϊτάνι.
μαζί μαζί το πλέκαμε. Αμάν, αμάν. Μαζί το πλέκα μέσα αγάπη στο γαϊτάνι, αμάς αγάπη στο γαϊτάνι. Άιντες κι όμως μοναχό, κι όμως μοναχό μ' αφήσες. Αμάν, αμάν. Όμως μονάχο μ' αφήσες το πόνο το Σεργιάννη. Άμα στο πόνο το Σεργιάννη. Να με τυραννάς, άμα να τυραννάς. Να πάψεις να με τυραννάς με τα πεισματικά σου, με τα πεισματικά σου. Χέρια θα με δεις, αμάν θα με δεις. Σε ξένα χέρια θα με δεις και θα πονεί η καρδιά σου, και θα πονεί η καρδιά σου. Αφάνταστα μελωδικός λυράρης ο κλάδος. Η δεξιοτεχνία του απερίγραπτη, με αξεπέραστο τράβηγμα δοξαριού, σκορπούσε ρίγος, συγκίνηση, γλυκό παράπονο. Είχε το απόλυτα δικό του ύφος με κυριολεκτικά εξατομικευμένη χαρακτηριστική μελωδία. Όμως αυτές τις δικές του μελωδίες ο ίδιος δεν μπορούσε να τις τραγουδήσει. Έτσι έπρεπε να βρεις και το κατάλληλος. Αυτός που μπορούσε να ανταπεξέλθει, να δώσει το δικό του χρώμα, να βάλει και τη δική του ψυχή. Λίγο πριν ήταν ο Μανιάς και ο Κακλής. Τέλος της δεκαετίας του 70, σμίγει με το νέο τότε ανερχόμενο λαμπρό αστέρι στο μουσικό στερέωμα της Κρήτης, τον Παντελή Κρασαδάκη. Την ομάδα συμπληρώνει και ο ξεχωριστός λαγουτιέρης ο Νίκος Χαδιανός. Το αποτέλεσμα, ένα από τα πιο μελωδικά
γεμάτο συνέστημα μουσικό κομμάτι που δεν σταμάτησε από τότε να παίζεται και να τραγουδιέται μέχρι σήμερα. 1978, Μαύρες Φορεσιές. Πως η συνεργασία του 1978 με τις Μαύρες Φορεσιές άγγιξε ιδιαίτερα τον κόσμο. Και αφού το μεράκι ήταν δεδομένο, η έμπνευση σίγουρη και η ανάγκη για κάτι καινούριο αυτονόητη, η ομάδα δεν ήταν δύσκολο να ξανασμίξει. Αρχές της δεκαετίας του 80, Κλάδος Λεωνίδας, Παντελής Κρασαδάκης, Νίκος Καντιανός συναντιόνται ξανά. 1983, στη μοναξιά μου, τι κέρδισα που σ' αγαπώ, χρόνια νεδά που σ' αγαπώ. Σύντροφε του λογισμού καμαρί.
μου και τους επτά μου και τους επτά μου τι φορέ. Τους έβδα μου κι οι κουρέ κι όμορφε περβολάρι, όμορφε κι όμορφε περβολάρι. Καιρούς Παραπονώ αν
ανέβω κατεβαίνω. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, κλάδος και μανιάς βρίσκονταν και οι δύο στο αποκορύφωμα της καριέρας τους. Μεσουρανούσαν. Το σμίξιμό τους στην εποχή εκείνη είναι φανταστικό. Μαζί τους και ο νεαρός τότε ξεχωριστός λαγουτιέρης Μανώλης Αλούστρος. 1985, άλλους γιατρεύει ο χωρισμός. Δύο καλλιτεχνών και ιδιαίτερα της παραδοσιακής μουσικής σίγουρα δεν είναι θέμα μόνο τεχνικό. Είναι θέμα ψυχής. Εάν δεν υπάρχει η σωστή ή από καρδιάς επικοινωνία, αυτό που θα βγει δεν θα μπορέσει να αγγίξει τις καρδιές του κόσμου. Το αποτέλεσμα θα περάσει απαρατήρητο. Φαίνεται πως ο ήχος της λύρας του κλάδου με την έκφραση της φωνής του Κρασαδάκη, μα και ο ψυχισμός τους τέριαξαν. Έδεσαν ιδανικά. Αυτό εξάλλου είχε φανεί με την αποδοχή από τον κόσμο στις μαύρες φορεσιές και τι κέρδισα που σ' αγαπώ, που έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Έτσι λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 80 έρχεται σαν φυσιολογική αναγκαιότητα το ξανασμίξιμο. Κλάδος Κρασαδάκης πάλι μαζί. Κοντά και ο άλλος της παρέας, ο Νίκος Καδιανός, 1986, αν έχει ο Άδης ομορφιές, εγώ στερούμε τη χαρά, στην πόρα στέκω το κορμί.
παράδεισο μορφή. Άντες αμάν κι αγάπες για να κάνω. Τιμής δε με νοιάζει. Δε με νοιάζει, προτιμής απόψε να ποθάνω. Στην πορά στέκω το κορμί.